Καλημέρα, το καλημέρα είναι κάτι δύσκολο πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λέμε μάλλον συμβατικά, διότι κάθε πρωί που ξημερώνει η μέρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι ή δυσάρεστο ή τραγικό ή φρικτό. Αυτό που έγινε με το παλικάρι αυτό είναι φρικτό και τραγικό, αλλά φοβάμαι ότι η τραγωδία αυτή σε λίγες μέρες θα ξεχαστεί και οι business θα συνεχιστούν as usual. Φοβάμαι ότι πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο, που είναι η ιδεολογία που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι ο ατομικισμός και η ιδιώτευση, ακριβώς για να μπορεί να εφαρμόζεται ο νεοφιλελευθερισμός, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εξαγριώνονται και οι άμυνες των κοινοτήτων απέναντι σε αυτή την εξαγρίωση να δυνατίζουν. Διότι αυτό που έγινε εκεί δεν απέχει πολύ από τον πόλεμο που γίνεται κάθε μέρα στους δρόμους, δεν απέχει καθόλου από αυτούς που θέλουν να είναι εθελοντές σκλάβοι και να δουλεύουν σε δύο δουλειές και να το θεωρούν αυτό και δικαίωμα, ενώ είναι ένας καταναγκασμός. Είναι μια κατάσταση πραγματικά τραγική που επιδεινώνεται συνεχώς και δεν ξέρω τι τέλος θα έχει. Εγώ φοβάμαι, Στάθη μου, ότι από την Ανοσία, τη θυμάσαι της Αγγέλης, τελικώς μας έμεινε μόνο η Αγγέλη. Αυτό έχει μείνει τελικά. Ναι, είναι μια διαρκής διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία καλλιεργεί το φόβο στους ανθρώπους, την αγωνία για το αύριο, με αποτέλεσμα αυτοί που δεν έχουν την κατάλληλη παιδεία να εξαγριώνονται, να επιτίθενται, και οι άλλοι που έχουν την παιδεία να γίνονται θύματα. Είναι μια κοινωνία που σιγά σιγά μετατρέπεται σε ζούγκλα, χωρίς κανένα αίσθημα κοινότητας, το ξαναλέω, αλληλεγγύης, παρά μόνο σε προσωπική βάση, αλλά αυτό δεν λειτουργεί, διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, όταν δυστυχεί η πόλη δεν μπορεί να ευτυχεί ο πολίτης. Εδώ το έχουμε αντιστρέψει. Να ευτυχεί με τον τρόπο των χρημάτων ο πολίτης, η εταιρεία, ο όποιος μηχανισμός και γη απειρή. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες με την αυτοσύνη που έχουν να έχουν πληρώματα τα οποία περιέχουν αγριάνθρωπους που δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, που αν είναι κάποιος στη θάλασσα θα έπρεπε να βουτήξουν για να τον σώσουν και όχι να τον πετάξουν. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Έχει να κάνει με μια κατάσταση που τη συναντάει κανείς στα σχολεία που είναι ξεχαρβαλωμένα, σε σχολεία που έχουν αφαιρεθεί από τα ανθρωπιστικά γράμματα ο επιτάφιος του Περικλή ή η Αντιγόνη, σε νοσοκομεία που την κοπανάνε γιατροί γιατί δεν αντέχουν άλλο και το νοσηλευτικό προσωπικό τις συνθήκες εργασίας, σε στρατόπεδα που καίγονται, και δεν λέω μόνο την Αγχίαλο, λέω και την απογύμνωση που έγινε στον Εύρο. Στην Αδειά, ναι. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με αυτό που έλεγε ο λαός, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν δηλαδή η πολιτική ηγεσία μιας χώρας είναι σε επίπεδο μαριονέτας, είναι σε επίπεδο της σωστής πλευράς της ιστορίας που κάνει διαρκώς λάθη αυτή η σωστή πλευρά. Λάθη όπως ένα πρόσφατο, ας το πούμε, που αποδεικνύεται, που έχει περάσει απολύτως απαρατήρητο και έγινε προ 3-4 ημερών με μια απόφαση που ανακοίνωσε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διαπιστώσει με 20 ή 30 χρόνια καθυστέρηση ότι το κράτος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προωθεί ως εκ της δομής του τις εθνοτικές εχθρότητες, δηλαδή τον πόλεμο. Όταν το φτιάχναν αυτό το κράτος δεν είχαν προβλέψει ή είχαν απλώς βλέψεις, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα υβρίδιο, ένα ακόμα υποχείριο στην περιοχή που θα μπορούσε να κάνει τη Βαλκανική μπαρουταποθήκη όπως το Κόσοβο, όπως η λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία που είναι μια θριαλίδα πολέμου και όπως όλα αυτά που γίνονται, τα οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν να γίνονται, τα θεωρούν φυσιολογικά. Και εάν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, έχει αρχίσει να βρωμάει και στο σώμα. Διότι ένας λαός που δεν αισθάνεται λαός, δηλαδή πολιτικά οργανωμένο πράγμα, αλλά αισθάνεται μάζα, πλήθος, πληθυσμός, φυσικά αποδέχεται όλη αυτή την δυστοπία.
Μου λέει εδώ κάποιος φίλος, ο Νικόλας, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό Στάθη. Δεν μετατρέπεται σιγά σιγά. Είναι ζούγκλα πια η κοινωνία. Μην μασάμε τα λόγια μας και μην ωρεοποιούμε το έρευος. Και ο φίλος μου, ο Κωστής από το Παρίσι, μου λέει: δεν υπάρχει αυτό, Στάθη. Η απόλυτη βαρβαρότητα. Αυτοί υποτίθεται ότι θα σώσουν κόσμο σε ναυάγιο. Και η εικόνα μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά στον Πειραιά. Δολοφονία από αμέλεια, τίποτα δεν υπήρχε. Εγώ έχω χάσει τη μάνα μου στο Σάμινα επειδή το πλήρωμα λέει την έκανε πριν τους επιβάτες. Δηλαδή σε ναυάγιο πώς θα συμπεριφέρονταν. Και κάτι ακόμη. Διάλυση είπες, λέει Στάθη. Γιατί, λέει, κράτος υπήρχε λιμενικό. Πού ακούστηκε να αποπλέει πλοίο και να μην υπάρχει. Προσπαθώ να έχω μία αύρα ιστορικής αισιοδοξίας και τα βάζω αυτά στο παρόν και στο μέλλον, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω και στους δύο ακροατές, με σεβασμό πάντα, ότι μιλώ για μία διαδικασία που έχει αρχίσει εδώ και 30 περίπου χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μία διαδικασία σημερινή, ούτε χτεσινή, ούτε θα είναι αυριανή παρά μόνο προς το χειρότερο, αλλά μία διαδικασία από τότε που καθιερώθηκε ο φιλελευθερισμός, εγώ θα το έλεγα την αντεπανάσταση της εποχής του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Όταν η Θάτσερ είπε το περίφημο «δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν άτομα». Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο αυτό το έχουμε αποδεχτεί και πόσο εύκολα κατρακυλάμε στο επίπεδο και στην ιδιότητα του ιδιώτη με την αρχαία έννοια της λέξης, δηλαδή του ηλίθιου. Αυτό είναι μια αυστηρή κριτική για το λαό, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι προσπάθησε κάνα δυο φορές τα νεότερα χρόνια να σκυρτήσει ή να απαλλαγεί από όλη αυτή τη διαδικασία προς το χειρότερο, προδόθηκε, απογοητεύτηκε, μιλώ για το δημοψήφισμα του 2015 και από τότε πάει από το κακό στο χειρότερο και το κράτος και ο λαός. Μάλιστα προημερών είχα κάνει για το δρόμο της αριστεράς ένα σκίτσο που έδειχνε μια Ελλάδα να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση διότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από το κράτος της. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας μας είναι το κράτος μας και είναι ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση αλλά υπήρχαν λαϊκές αντιστάσεις που δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή όταν το κράτος ήταν απολύτως εξαρτημένο και υποτελές δεν ήταν ταυτόχρονα και ο λαός. Και είχαμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις αλλά και προσπάθειες του λαού κατά καιρούς από τη δεκαετία του 60 ήδη μέχρι πριν λίγες δεκαετίες. Από τη στιγμή όμως που αυτό το πράγμα εναρμονίστηκε, δηλαδή επικράτησε η ιδιώτευση και ο ατομικισμός, τα πράγματα φτάνουν σε αυτό το σημείο και θα φτάσουν και σε χειρότερα. Αχ Στάθη μου, λες για το κράτος που είναι ο εχθρός και όση ώρα μιλάς, γελώ γλυκό πικρά βέβαια, πικρά μάλλον, όχι καν γλυκά. Υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση τώρα της πυροσβεστικής, λάθος το 112 για τα νότια προάστια της Αττικής. Και εδώ ο κόσμος σου λέει, τι να πιστέψω τώρα, να βγω, να μην βγω, να κάτσω, να μείνω, να φύγω. Αλλού το 112 πήγε αφού είχαν πλημμυρίσει τα πάντα. Δήμαρχοι εμφανίζονται εν όψη εκλογών, να βαγωσώστες, αλλά γιατί πλημμυρικά δεν λένε τίποτα. Η δαδιά σπάνιας ομορφιάς και βιοπικιλότητας δάσος, ίσως ένα από τα σπανιότερα στον κόσμο, καταστράφηκε. Ωραία εικόνα, ε. Κοιτάξτε να δεις, είναι κάτι που όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας πλέον το ζούμε καθημερινά. Μιλώντας για το κράτος όμως θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο Γιώργο, ότι υπάρχει ένα δούλεμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η απέκδυση των ευθυνών, είναι και ο ναρκισισμός με τον οποίο αυτή η απέκδυση γίνεται. Είναι κωμικοτραγικό να βλέπεις κρατικούς και κυβερνητικούς παράγοντες είτε στις τηλεοράσεις είτε στα ραδιόφωνα να κάνουν απολογισμό της καταστροφής, λες και κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν αλλά βγήκε ό,τι χειρότερο γίνεται. Και αυτή η αντίφαση δεν τους κλονίζει. Αλλά ένα κράτος που δουλεύει φόρα παρτίδα τους πολίτες του όπως ας πούμε με τις ταυτότητες διότι ναι μεν κατηγορούν τους ανθρώπους που αντιστέκονται ως ψεκασμένους και πολλοί μπορεί να αντιστέκονται για λάθος λόγους για αυτές τις ταυτότητες όμως το ίδιο το κράτος σου λέει βγήκε προχτές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Sky και είπε ότι θα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε από το Δεκέμβρη την ταυτότητα αυτή με νέους αριθμούς είτε το ΑΜΚΑ είτε το ΑΦΗΜΗ
Πρώτον, γιατί δεν το κάνουν κατευθείαν. Δεύτερον, αν μπορείς να τροφοδοτήσεις μια ταυτότητα που έχει εκδοθεί με έναν αριθμό ακόμα, μπορείς να την τροφοδοτήσεις και με όποιον άλλον αριθμό θέλεις. Πρόσεξε, θα πεις γιατί θα βγεις ψεκασμένος. Με χαράματα κλπ. Καλά κρασά. Εγώ δεν φοβάμαι αυτές τις ρετσινιές και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αυτούς που μας ακούνε, ότι πολλοί βλέπουν το σκιάχτρο, αλλά δεν βλέπουν αυτόν που το κρατάει. Διότι μπορεί το σκιάχτρο να είναι οι ψεκασμένοι ή όπως αλλιώς τους χαρακτηρίζουν, αλλά αυτός που κρατάει το σκιάχτρο κάνει δουλίτσα. Διότι αν στις ταυτότητες αυτές θα μπορούν να βάλουν οποιαδήποτε πληροφορία με έναν αλγόριθμο που επικοινωνεί με το τσιπάκι, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν πρόκειται περί ταυτότητες, διότι ταυτότητα είναι απλώς ένα έγγραφο ταυτοποίησης. Αλλά πρόκειται περί ενός άλλου εγγράφου, το οποίο έχει χαρακτηριστικά μεγάλου αδερφού. Μισό λεπτό, Στάθη, μισό λεπτό. Γιατί καλά το λες και δεν ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική. Καταρχάς να πω ότι το αίτημα, πάω να βγάλω την παλιά ταυτότητα γιατί η καινούρια, είναι και λιγάκι ντεκλαρέ. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να θυμηθούν ότι αυτή την παλιά ταυτότητα την κατηγορούσαν επίσης για χαράγματα όταν βγήκε, επειδή δεν είχε το θρήσκευμα. Αλλού είναι το κουμπί, έχεις δίκιο. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα θέλω. Πραγματικά βλέπουμε το σκιάχτρο και όχι το πρόβλημα. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Με το Φάρατζ μπορεί κανείς να διαφωνεί ότι είναι ένας λαϊκιστής πολιτικός στη Βρετανία. Όμως του απαγόρευσαν μέχρι και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μέσα από την ψηφιακή κάρτα, διότι δεν άρεσαν αυτά που έλεγε. Καταλαβαίνω. Ακριβώς. Πρόκειται περί ενός ολοκληρωτισμού, ο οποίος δημιουργείται σε κοινή θέα. Και αν υπάρχει συνωμοσία, υπάρχει στην κορυφή και είναι σε κοινή θέα. Διότι αυτό που γίνεται σημαίνει ότι, και μάλιστα ο αντίλογος, κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτό γίνεται και με τα κινητά μας, είναι αιώλος αντίλογος, διότι το κινητό μπορείς να το αφήσεις όπου θες ή τέλος πάντων αν σε ραβδίζουν με ένα εργαλείο δεν χρειάζεται να σε ραβδίζουν και με δεύτερο. Δηλαδή τι πάει να πει ότι επειδή γίνεται με το κινητό ας γίνει και με τις ταυτότητες. Είναι σαν να λες ας μου πάρει το σαλονάκι ο Τούρκος να του δώσω και το κοτέτσι. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον σε παραλογισμούς οι οποίοι όμως δυστυχώς καθημερινώς αποτυπώνονται σε αυτά που ζούμε. Αυτά που ζούμε είναι αποτελέσματα τέτοιων παραλογισμών, οι οποίοι δεν γίνονται οι παραλογισμοί αυτοί επειδή τρελάθηκαν αυτοί που μας κυβερνούν, αλλά επειδή ακριβώς έτσι πρέπει να κυβερνόμεθα. Εάν έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση μαριονέτας, όπως ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών, και έτσι όπως είναι η τωρινή κυβέρνηση που πάει να κάνει συμφωνίες του Αιγαίου τις οποίες δεν ξέρουμε και οι οποίες δεν συζητώνται, αποδεικνύουν όλα αυτά τι, ότι στο δημόσιο λόγο μπορεί να γίνονται κουβέντες με όρους αφορισμού, με όρους εξωστρακισμού, με όρους συκοφαντίας, με κραυγές και ύβρις, αλλά επί της ουσίας για τα καυτά ζητήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη του κράτους, του έθνους και του λαού, δεν γίνεται συζήτηση. Και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση, αφορίζεται. Μάλιστα. Εδώ χθες ακούσαμε ότι θα τα βρούμε στη θετική ατζέντα, μεταξύ των οποίων ο τουρισμός που συναντήθηκε ο Γεραπετρής με τον Φιντάν, και σκέφτηκα εγώ ότι προφανώς τους θέσαμε θέμα να πάρουν πίσω το Τουρκ Αιτζίαν και τα απεδέχθησαν. Αλλά δεν τα άκουσα. Βέβαια, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, Γιώργο, δυστυχώς. Και θα ήθελα να θυμίσω σε αυτούς που λένε, ας πούμε, για τη Βόρεια Μακεδονία ότι μια λέξη είναι. Οι λέξεις, τα ονόματα, το έλεγαν και οι αρχαίοι με την επίσκεψη των ονομάτων, ορίζουν τις πραγματικότητες. Το Τουρκ Αιγαίο έγινε πραγματικότητα. Οι γκρίζες ζώνες έγινε πραγματικότητα. Η Βόρεια Μακεδονία, αν δεις, Μακεδονία παντού αναφέρεται. Και όχι μόνο αυτό, αποδείχθηκε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών παραχωρήσαμε γλώσσα που δεν υπάρχει. Οι Βούλγαροι ξέρουν τι λένε όταν την ονομάζουν πρωτοβουλγαρική, και έθνος. Και μάλιστα στη συμφωνία αυτή η μειονότητα η ελληνική που είναι εκεί μικρή. Δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται. Όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που θα ήταν σοβαρή, που τα κόμματα θα συζητούσαν για την υψηλή στρατηγική που πρέπει να χαράξει αυτή η χώρα για θέματα όπως είναι η παραγωγή, όπως είναι η εθνική κυριαρχία, όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Για αυτά τα θέματα λοιπόν δεν γίνεται καμιά συζήτηση ή γίνεται με όρους κασελάκι. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια πολύ βαθιά παρακμή. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα εγώ ή οποιοδήποτε σαν εμένα, που απλώς είμαστε σχολιαστές και αναλυτές στο βαθμό που μπορούμε,
να προτείνουμε λύσεις. Οι πολίτες τις λύσεις θα πρέπει να τις απαιτήσουν από τα κόμματα, όχι μόνο όταν τα ψηφίζουν για τους λόγους που τα ψηφίζουν, αλλά με την καθημερινή τους πρακτική, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Βλέπεις εσύ κανέναν τέτοιον έλεγχο από πουθενά? Λοιπόν, δεν θέλω να το χαμηλώσω γιατί το έχει ψηλώσει πολύ. Θα θέλω να σου διαβάσω μερικά μηνύματα και με αυτά να κλείσουμε με το δικό σου σχόλιο. Λέει ο φίλος ο Λεωνίδας, καλημέρα στον εξαίρετο κύριο Σταυρόπουλο. Θέλω να θυμίσω ότι η Σοκράτης έλεγε ότι το κράτος διδάσκει το ήθος στους πολίτες του. Αρκεί να υπάρχει κράτος, βεβαίως, λέει. Ο Κώστας λέει: είναι ψεκασμένος ο Στάθης. Θα μπορείς να βάλεις νέα στοιχεία, αλλά όχι από απόσταση. Θα πας στο αστυνομικό τμήμα κατά τον τρόπο που δεν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της τραπεζικής κάρτας. Θα μπορεί από απόσταση και δεν είμαι καθόλου ψεκασμένος και να σοβαρευτούμε κάποτε. Διότι όταν υπάρχει ένα τσιπάκι με έναν αλγόριθμο που επικοινωνεί με ένα κεντρικό σύστημα αλγορίθμων, χωρίς να σου πουν τίποτα, θα μπορούν να βάλουν οποιαδήποτε πληροφορία και ας προστρέξει ο φίλος ακροατής το ΦΕΚ που αφορά στις νέες ταυτότητες να το διαβάσει. Σωστό. Διότι το ΦΕΚ εκεί λέει καθαρά, γι' αυτό μίλησα για συνωμοσία σε κοινή θέα, λέει καθαρά ότι θα μπορεί να τροφοδοτείται με πληροφορίες. Δεν λέει ούτε να ενημερώνεται, είναι η λέξη. Εγώ λέω τροφοδοτείτε για να το κάνω πιο κατανοητό. Δεν λέει ούτε με ποιες πληροφορίες, ούτε από ποιον, ούτε με ποιον τρόπο, ούτε αν θα ερωτηθεί ο κάτοχος της ταυτότητας. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό πάβει να είναι ταυτότητα και γίνεται έγγραφο του μεγάλου αδερφού. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι είναι η ταυτότητα, τι είναι η πιστωτική κάρτα, τι είναι το οποιοδήποτε πράγμα χρησιμοποιούμε και το αφήνουμε να μας χρησιμοποιεί, τότε χαιρετίσματα. Οδεύουμε, λέει, άλλος φίλος εδώ προς μια κοινωνία χάος, πιστεύει ο Στάθης? Όχι, πιστεύω ότι οδεύουμε σε μια κοινωνία ολοκληρωτική, όπου αν αληθεύει αυτό που μαθαίνω, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει και δεν εμπιστεύομαι πολύ τα mainstream μέσα ενημέρωσης που λένε ότι στην Κίνα πλέον υπάρχει ένας κώδικας καλή συμπεριφορά. Υπάρχει. Αν, λοιπόν, το ωραίο είναι ότι σημείο, την κατακρίνει, ναι, η Δύση την Κίνα γι' αυτό, αλλά σιγά σιγά την αντιγράφει. Αυτό είναι το ωραίο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη διδάξασα, Γιώργο. Λοιπόν. Ότι δεν κατακρίνει τον ολοκληρωτισμό της Κίνας, αλλά τον έχει διδάξει. Γιατί αυτά τα πράγματα με μεγαλοστομίες προς την διαφορετική κατεύθυνση γίνονται στην Ευρώπη και στην Αμερική εδώ και χρόνια. Δεν είναι η Αμερική εκείνη που έχει 60 εκατομμύρια ακατάγραπτους πολίτες? Δεν είναι η Αμερική εκείνη που έχει 20 εκατομμύρια παρίες που ζουν στη φτώχεια? Δεν είναι η Γερμανία που το 10% του πληθυσμού ζει πια κάτω από το όριο της φτώχειας? Δηλαδή, τι συμβαίνει στη Γαλλία που να είναι καλό για τον απλό πολίτη ή στην Ιταλία? Όλη αυτή η αποσάθρωση της Δύσης, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, είναι ένα γεγονός που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς το έχουμε συνηθίσει. Και θα θυμηθώ το Χατζηδάκη, ο οποίος έλεγε: εγώ δεν φοβάμαι αυτούς που φοβούνται, αλλά φοβάμαι εκείνους που έχουν συνηθίσει να φοβούνται. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Έχει επικρατήσει μια αμάθεια, μια σύγχυση. Αυτή δεν ήταν τυχαία, ήταν μεθοδευμένη. Υπήρξε κυριαρχία αποδομητική στα ελληνικά γράμματα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα μεγάλης διάρκειας, από την εποχή που άρχισαν να εισηγούνται διάφοροι ακαδημαϊκοί την ασυνέχεια του έθνους και την ασυνέχεια της γλώσσας μέχρι σήμερα. Έχει κυλήσει πολύ νερό κάτω από τις γέφυρες προς την αποβλάκωση. Στάθη, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή έτσι συζήτηση. Βεβαίως, καλά το είπες, κατεφημισμό είναι πια καλές ημέρες ή από συνήθεια, διότι το ένα προλαβαίνει το άλλο, δεν υπάρχει σωμός τελείως. Θέλω να σου πω και μια προσωπική εμπειρία και παρακαλώ, να κλείσουμε με αυτό για να μην σου τρώω το χρόνο. Κάθε πρωί, επειδή η γυναίκα μου ξυπνάει πιο νωρίς από μένα, ρίχνει μια ματιά στις ειδήσεις. Και όταν ξυπνάω κι εγώ και τη ρωτάω, δεν έχει ποτέ να μου πει μια καλή είδηση. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ταραγμένη με αυτό που συνέβη με το παλικάρι αυτό. Και δεν νομίζω ότι η ταραχή αυτή φεύγει από τους καλούς ανθρώπους. Απλώς επισυσσωρεύεται.
Δηλαδή σου μένει μέσα σου και σαν το ίζημα, σαν κάτι το οποίο δημιουργεί μια πολύ κακή πια διάθεση, γιατί σε αυτό θα προσθεθεί και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι μας στέει, αλλά μας στέναν αυτά που ζούμε. Στάθη Σταυρόπουλος, θα τα ξαναλέμε μαζί του και φέτος. Καλημέρα Στάθη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ Γιώργο για την πρόσκληση και για την κουβέντα. Είσαι από τα ελεύθερα εκείνα πρόσωπα που κάνουν ακριβώς ελεύθερες εκπομπές. Να είσαι καλά Στάθη και για τα λόγια στα τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.